Όμιλο, κατά καιρούς, κατά δεκαετίες θα έλεγα, μας χτυπάει ένα Μοστρόβιλο, χθες χτύπησε στην περιοχή Αγίων Τριμηθιάς, με ζημιές. Αυτό πώς το εξηγούμε τώρα ως φαινόμενο? Λοιπόν, οφείλεται στην έντονη αστάθεια που υπήρχε στην αέρια μάζα στην περιοχή της Κύπρου. Mm-hmm. Είναι φαινόμενο το οποίο το είχαμε, μάλλον όχι ο ίδιος ως ανεμοστρόβιλος, αλλά η ασταθής αέρια μάζα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο διαβάζουμε, ακούμε στα δελτία καιρού τις προηγούμενες τουλάχιστον μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και είναι αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και πρώτων απογευματινών ωρών στην Κύπρο, αλλά και της διάθεσης που έχει η αέρια μάζα αναπτύξει νεφώσεις, κατακόρυφης ανάπτυξης, καταιγιδοφόρες νεφώσεις. Το χτεσινό το φαινόμενο δεν είναι συχνό, είναι σπανιότερο από άλλα φαινόμενα που συνδέονται με τις καταιγίδες, αλλά έχει καταγραφεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Να σας θυμίσω, τους ανεμοστροβίλους του 2003 ήταν 5 τον αριθμό στην περιοχή Πάφου, που κινήθηκαν από το αεροδρόμιο Πάφου προς το αεροδρόμιο Ακρωτηρίου, κάνοντας ζημιές. Ευτυχώς όχι σε κατοικημένες περιοχές. Μάλιστα. Να σας θυμίσω τον ανεμοστρόβιλο που επηρέασε το 2009 την περιοχή από την αερογέφυρα των Λατσιών μέχρι και τον Άρωνα, εκείνο το τραπεζοειδές ύψωμα εδώ στην Αγλαντζά. Αγλαντζά, ναι. Μιλούμε για συστήματα, φαινόμενα τα οποία είναι τρόπος με τον οποίο η ατμόσφαιρα δίνει πίσω στο περιβάλλον την ενέργεια που διαθέτει. Μάλιστα. Έτσι, είναι παροχή ενέργειας προς το περιβάλλον με τη μορφή αυτή, η οποία είναι μια βίαιη έκφραση. Έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζήσεις μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Προσομοιάζουμε στη μετεωρολογία, προσομοιάζεται ως ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, το οποίο σε σχέση με το περιβάλλον που έχει υψηλότερη πίεση δημιουργεί αυτή την κρίξη. Γι' αυτό λέμε, λένε προηγουμένως οι διάφοροι τεχνοκράτες ότι τα κόμματα των πόρτων υποχώρησαν. Μάλιστα. Και σαν κρίξη που γίνεται, έτσι. Ναι. Έχει στο σπίτι, έχει υψηλή πίεση μέσα, περιβάλλον είναι χαμηλότερη πίεση, οπότε έχουμε μια έκρηξη από μέσα προς τα έξω. Έχετε δίκιο. Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ κύριε Νικολαίδη. Αυτό βέβαια όχι για τους ειδικούς, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά ο κόσμος έξω αυτό που λέει είναι το εξής, ότι έχει αλλάξει ο καιρός. Έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Έχουμε πολλές έντονες βροχοπτώσεις, μικρής διάρκειας μεν, αλλά εντονότατες. Κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν νομίζω. Και γενικότερα είμαστε σε μια διαφορετική, έτσι αν θέλετε, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα περίοδο. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αν θυμάστε από το Μάιο, δεν έχουμε πάρει ένα σύστημα, όπως το λένε τα βιβλία, ναι. Ένα σύστημα το οποίο να προηγηθεί ένας θερμός τομέας με ήπιες βροχές, να έχουμε μια ψυχρή εισβολή με τις καταιγίδες κλπ. Κλπ. Το ψυχρό μέτωπο. Τι έχουμε εδώ και 5-6 μήνες, είναι καθαρά βροχές από αστάθεια, οι οποίες εκδηλώνονται από η ώρα 1 μέχρι η ώρα 4-5 το απόγευμα, με χαλαζοπτώσεις, με ισχυρούς ανέμους κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Ναι, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται, αλλά για να πούμε ότι αυτός θα είναι ο καιρός μας από εδώ και πέρα, ναι, δεν μπορούμε να το πούμε ένα έτος μόνο παρατηρήσεω. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε το άλλο το φαινόμενο, το οποίο γενικά η Ελλάδα έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα από έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο περίφημος Ορέστης έρχεται κατά την δικιά μας περιοχή. Φαντάζομαι ότι έρχεται εξασθενημένος. Πολύ εξασθενημένος. Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας. Θα δώσει χιονοπτώσεις στα ψηλότερα ορεινά στην Ελλάδα, θα δώσει βροχές, τοπικές καταιγίδες. Υπάρχει ήδη έκδοση προειδοποίησης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα κεντρικά της Ελλάδας, και η οποία θα επεκταθεί αύριο και στα ανατολικά του Αιγαίου. Εμάς θα μας επηρεάσει Τετάρτη απόγευμα και Πέμπτη και υποχωρεί την Πέμπτη. Ρίξει λίγο τη θερμοκρασία κανένα 2 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Θα έχουμε πιο γενικού χαρακτήρα βροχές. Θα έχουμε σε περισσότερες περιοχές από ό,τι μόνο το εσωτερικό. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν καταιγίδες.
Ωραία. Όσον αφορά τώρα την περίοδο αυτή που διανύουμε, όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε σε επίπεδα παρόμοια με άλλες χρονιές. Είμαστε σε επίπεδα ψηλότερα της κανονικής. Μάλιστα. Ναι, θα έλεγα ότι προσομοιάζει ο φετινός μας η πορεία των θερμοκρασιών τις θερμοκρασίες που είχαμε πέρσι. Και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί. Ότι φαίνεται ότι και ο φετινός μας χειμώνας, από ό,τι φαίνεται από την κλιματική πρόγνωση, ο φετινός μας χειμώνας έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με τον περσινό χειμώνα. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, με κίνδυνο να γίνομαι γραφικός, ότι σε μια περιοχή έριξε 70 ή 75 χιλιοστά βροχής. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι σε όλη την Κύπρο πήραμε αυτή τη βροχή και αρχίσαν και γεμίζουν τα φράγματα, έτσι. Ναι. Έχετε δίκιο. Εισφορά, έχετε δίκιο, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα εχθές στη Λευκοσία να είχαμε αυτές τις νεροποντές και καταιγίδες σε κάποιες στιγμές και σε άλλες περιοχές να έχουμε ηλιοφάνεια. Ακριβώς. Κάποιοι έκαναν θαλάσσιο μπάνιο στον Πρωταρά, έτσι. Έτσι, ναι. Η συνεισφορά της πολύ μεγάλου ύψους βροχής σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε ολόκληρη την Κύπρο, είναι ελάχιστη. Ελάχιστη. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ανεμοστρόβιλος δεν θα έχουμε ξανά, γιατί προκαλεί καταστροφή και σκηνές τρόμου για τον κόσμο που το βιώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κάθε παρέμβαση που κάνετε. Μας κάνετε σοφότερους σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.